Υπάρχει η απάντηση του Συλλόγου των Ελλήνων Ρωμά, δύο αωράκια στο Δήμο Ηρακλείου, αναφορικά με αυτή την πρότασή του για την προσωρινή μετεγκατάσταση του καταβλισμού. Ο Σύλλογος των Ελλήνων Ρωμά Δύο Αωράκια μέσα από αυτό το δελτίο επισημαίνει την έντονη αντίθεσή του σε αυτή την πρόσφατη απόφαση του Δήμου Ηρακλείου. Όμως δεν θα σας πω εγώ περισσότερα πάνω σε αυτό το θέμα, γιατί αυτό το όχι μπορεί να μεταφραστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο από τον πρόεδρο του Συλλόγου Ελλήνων Ρωμά Δύο Αωράκια, τον κύριο Σημεών Σεραφημόπουλο. Καλημέρα σας, κύριε Σεραφημόπουλε, τι κάνετε? Καλημέρα κύριε Βουγγιλάκη, καλά, δόξα τω Θεώ, καλά. Χαίρομαι. Γιατί λέτε αυτό το όχι στην πρόταση του Δήμου Ηρακλείου για αυτή την προσωρινή μετεγκατάσταση? Κυρία Βουγγιλάκη, αν και είμαστε σε μεγάλο βαθμό αγράμματοι, αυτά που λέει ο Δήμος, ότι η προσωρινή μετεγκατάσταση και 40 τετραγωνικά για πολυμελείς οικογένειες και όλα αυτά, νομίζω ότι αυτά είναι, δεν μπορεί να συμφωνήσει με αυτό το πράγμα. Άρα το προσωρινό είναι αυτό το οποίο σας κάνει να λέτε το όχι, έτσι? Και το προσωρινό, κυρία Βουλκεράκη, αλλά και εδώ, όπως γνωρίζετε καλά, οι Ρωμά είναι πολύτεχνες οικογένειες και υπερπολύτεχνες οικογένειες. Τώρα κλείνουμε 41 χρόνια στο καταβλισμό. Έχουμε στερηθεί τα πάντα, μας έχουν στερήσει τα πάντα, μας τιμωρούν. Θέλουν, ας πούμε, να φανταστείτε ότι ακόμα είμαστε στο σκοτάδι. Έχουμε 140-150 παιδιά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και στερούνται το κοινωνικό αγαθό, αυτό που λέγεται ΠΟΣ. Είναι δυνατόν μετά από 40 χρόνια να μιλάνε για μετακατάσταση προσωρινή και 40 τετραγωνικά και να δεχτεί κάποιος από τον καταβλισμό να γίνει αυτό? Τι προτείνετε λοιπόν εσείς από τη δική σας την πλευρά? Κοιτάξτε, κυρία Βουλγεράκη, αν και αυτός ο χώρος εδώ μετά από 40 χρόνια μας ανήκει ανθρώπινα, γιατί άνθρωποι είμαστε, δεν είμαστε ζώα. Αυτοί προσπαθούν να μας τιμωρήσουν, να μας στερήσουν κοινωνικά αγαθά που είναι αυτονόητα για όλο τον κόσμο, αλλά για μας είναι όνειρο ζωής, όπως είναι το φως του Θεού, το δώρο του Θεού. Εμείς προτείνουμε αυτό που προτείνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό που έχουν πάρει άπειρα πολλά λεφτά για τους Ρωμά, για να γίνει η ένταξη μέσα στο κοινωνικό ιστό. Εσείς βλέπετε ένταξη, μια μετακατάσταση των 40 τετραγωνικών και προσωρινά? Βέβαια, ένα ερώτημα που θα μπορούσα να σας αντιπαραθέσω είναι και αν εσείς επιθυμείτε αυτή, στο σύνολό σας, αυτή την κοινωνική ένταξη, και μήπως και εκεί υπάρχουν προσκόμματα, υπάρχουν δηλαδή δυσκολίες. Όχι, κυρία Βουλγεράκη, οι Ρωμά είναι από τη φύση τους, από μικρά παιδιά, πάρα πολύ εργατικοί. Οι Ρωμά από πολύ μικροί παντρεύονται και κάνουν οικογένειά τους, τους αρέσει ο θεσμός της οικογένειας. Είναι δυνατόν να μην θέλουν την ένταξη? Κανείς δεν θέλει ομαδικά. Αυτοί μας φέρανε ομαδικά. Αυτοί μας φέρανε εδώ το 1982, επειδή εδώ ήταν το χειρότερο κομμάτι τότε του Ηρακλείου. Ήταν μαύρο και άραχνο. Ήταν τα απομεινάρια της πίσες που είχαν μείνει από τον Εθνικό. Και με διαλέξανε αυτό το μαύρο μέρος και μας φέρανε εδώ. Και έχουν περάσει τώρα 40 χρόνια. Και αντί να βοηθήσουν αυτούς τους ανθρώπους να ενταχτούν, να μπορέσουν σιγά σιγά, κυρία Βουγγιλάκη, εμείς είμαστε ενταγμένοι. Οι τοπικοί άρχοντες δεν θέλουν να μας αποδεχτούν. Μισό λεπτό όμως, γιατί δεν κάνει να δικούμε ούτε τον ένα ούτε τον άλλο, κύριε Σεραφημόπουλε, γιατί ξέρετε από το 1982 και μετά ότι έγιναν, μπορεί προσωπικά να μην σας αφορούν και να αφορούν τους παλαιότερους και τις παλαιότερες γενιές, αλλά υπήρξαν προσπάθειες και έγιναν προσπάθειες. Εγώ θα σας πάω ακόμα και σε εκείνα τα δάνεια με την εγγύηση του ελληνικού κράτους, αλλά δυστυχώς αντί για σπίτια ή ένταξη στο κοινωνικό σύνολο, ότι υπήρξαν λαθασμένα πράγματα τα οποία έγιναν γιατί λεγόντουσαν από τότε και κατέπεσαν πράγματα από τότε, ότι εκμεταλλεύτηκαν από πολλούς για άλλο σκοπό και εκεί πήρε τούμπα το πράγμα. Ναι, υπάρχει αυτή... Συγγνώμη που σας διακόψω, κυρία Βουγγιλάκη, αλλά δεν γνωρίζετε τα πράγματα όπως είναι. Τότε με τα περίφημα δάνεια οι άνθρωποι πήραν 20-30 χιλιάδες μετρητά, επειδή μεσολαβήσαν διάφορες καταστάσεις και οι άνθρωποι δεν γνωρίζανε. Και ακούστε τώρα όμως τι γίνεται. Τώρα αυτοί οι άνθρωποι τα δάνεια τα πληρώνουν. Δουλεύουν στο Δήμο και τώρα κρατάνε τις
τα δουλεύματά τους, κρατάνε τα πηδώματά τους. Δηλαδή, ποιος έδωσε δάνεια στην Ρωμά, ποιος. Δεν πάω όμως. Που τους κρεμάσανε, που τώρα δουλεύουν και δεν μπορούν να δουλέψουν. Μάλιστα. Ωραία. Κύριε Σεραφημόπουλε, εγώ μένω σε αυτή την πρόταση και την απόφαση του Δήμου Ηρακλείου. Είπα δύο κουβέντες παραπάνω για να υπενθυμίσω πράγματα και απαντήσατε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, νομίζω. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν το εξής. Η αντιπρότασή σας στο Δήμο Ηρακλείου, γιατί σας ενοχλεί το προσωρινή μετεγκατάσταση, το μόνιμη. Μισό λεπτό να το ολοκληρώσω μόνο σαν ερώτημα. Και αυτό το 40 τετραγωνικά. Εμείς θέλουμε, κυρία Βουλγεράκη, απλά πράγματα όπως προβλέπουμε οι ευρωπαϊκές οδηγίες. Ναι. Ένταξη μέσα στο κοινωνικό ιστό. Αυτό λοιπόν είναι η πρότασή σας. Ναι, όχι να πάτε σε. Ναι, αυτή είναι η πρότασή μας. Δηλαδή τώρα προσωρινά και 40 τετραγωνικά είναι δυνατόν, κυρία Βουλγεράκη. Ωραία. Εγώ είναι ήθελα δυνατόν να το καταλάβω, κύριε Σεραφημόπουλε. Οποιαδήποτε ομάδα ανθρώπων να ήταν σε αυτό το χώρο 40 ολόκληρα χρόνια, κάτι θα έπρεπε να έχει, πρέπει να είχαν βρεθεί 5 άνθρωποι να πάρουν μέρος για τους Ρωμά. Εγώ, κύριε Σεραφημόπουλε, ήθελα να το καταλάβω, γιατί μπορεί κάποιος να εννοούσε με την κατάσταση σε ένα άλλο χώρο ο οποίος να είναι μόνιμος. Αλλά εσείς λέτε ότι ουσιαστικά θέλετε να φύγετε τελείως από τον καταβλισμό και να ενταχθείτε στο κοινωνικό σύνολο. Αυτό λέτε. Αυτό άμα κάνουν, εμείς δεχόμαστε, κυρία Βουλγεράκη. Τώρα να κάνουμε ένα άλλο καινούριο καταβλισμό, ένα γκέτο, και να είμαστε μια ζωή δαχτυλοδειχτούμενοι, αυτό δεν το θέλουμε. Κανένα δεν το θέλει, κυρία Μπουκυράκη. Αν θέλει η πολιτεία. Αν η πολιτική που ακολουθείτε είναι για να ενταχθείτε στο κοινωνικό σύνολο και η προσωρινή μετεγκατάσταση σημαίνει μόνο αυτό, σας επιβαρύνει, δεν αποκλείεται δηλαδή η πολιτική που ακολουθείτε σε ό,τι έχει να κάνει με την ένταξή σας στο κοινωνικό σύνολο, αλλά λέει προσωρινά ότι πρέπει να γίνει αυτό μέχρι να γίνει το δεύτερο βήμα που είναι η ένταξή σας, σας επιβαρύνει οικονομικά. Άλλα 40 χρόνια. Εγώ ήρθα παιδί εδώ στο καταβλισμό και τώρα είμαι παππούς. Έχουν περάσει 3 γενιές. Δηλαδή είναι δυνατό. Αυτά τα έχουμε βαρεθεί, αυτά τα έχουμε ακούσει, δεν θέλουν να βοηθήσουν τους Ρωμά. Ενώ υπάρχουν πάρα πολλά προγράμματα από την Ευρώπη, πάρα πολλά. Αν ο τοπικός άρχοντας ενδιαφέρεται να λύσει το πρόβλημα μόνο με την ένταξη μέσα στο κοινωνικό ιστό και ατομικά, κυρία Βουλγεράκη, όχι ομαδικά. Ομαδικά, το να πάρουμε ένα καταβλισμό, αυτό που με οικονομίες μια ζωή, πετραδάκι, έχουμε φτιάξει ένα σπίτι γιατί μας κοροϊδεύανε και λέγανε άρε γύφτος, ο Βρωμιάρης. Ποια οικογένεια μπορεί να ζήσει μια πενταμελής οικογένεια, εξαμελής και δεκαμελής, χωρίς ρευματοποιήσει και να κρατήσει τα παιδιά τους καθαρά για να τα στείλει το πρωί στο σχολείο? Πέστε μου μία, σας παρακαλώ. Λοιπόν, αυτό που είπατε επίσης είναι πολύ πολύ σημαντικό, ότι αυτό το οποίο ζητάτε είναι η ένταξή σας στο κοινωνικό σύνολο μεμονωμένα ως οικογένειες και όχι ως φυλές, έτσι. Αυτό ακριβώς, κυρία Βουλγεράκη. Πώς θα ενταχθούμε, κυρία Βουλγεράκη, μέσα στο κοινωνικό ιστό όταν πάρεις ένα καταβλισμό που είναι 40 χρόνια εδώ και το μεταφέρεις ακριβώς 200 μέτρα παραπίσω με προκάτ και με 40 τετραγωνικά εκεί, μετά έλα να δεις τι έχει να γίνει εκεί, μετά θα χαθεί ο κόσμος. Μα δεν τα είπα. Δεν τα είπατε αυτά, κύριε Σεραφημόπουλε, γιατί μιλούσαν και για δημόσια διαβούλευση. Δεν τα είπατε, κυρία, αυτά. Κυρία Βουλγεράκη, ακούστε να δείτε. Εδώ και ένα χρόνο διαπραγματευόμαστε αυτό. Άλλα μας λέγανε. Δεν θέλω να αναφερθώ σε ονόματα. Σέβομαι μερικούς ανθρώπους πάρα πολύ λόγω της ηλικίας τους και λόγω που είναι καλοί άνθρωποι. Αλλά δεν φτάνουν ένας άνθρωπος καλός και δύο να λύσει το πρόβλημα το Ρωμά. Γιατί εδώ και ένα χρόνο μας λέγανε άλλα. Μας λέγανε ότι τώρα δεν θέλω να τα πω στον αέρα αυτά, για να μην τους εκθέσω κανέναν. Δεν θέλω. Όχι, αλλά θέλω να καταλάβω τι σας λέγανε. Ότι θα ενταχθείτε στο κοινωνικό σύνολο. Θα θέλουν να ενταχθούν στο. Έστονται μέσα στο κοινωνικό ιστό, θα δοθούν μια αποζημίωση στις τάξεις ένα βήμα παραπίσω και εμείς για να μπορέσουν να αγοράσουν ένα παλιό σπίτι, να μπουν μέσα. Αυτά τώρα προχθές η τελευταία συνάντηση τα νερούσανε. Λέω, θα μας δώσετε γράφος αυτά που λέγατε? Λέει, όχι, θα τα βρείτε με τον άλλο, με τον Α, με τον Β. Ποιος είναι ο Α και ο Β, κυρία Βουλγεράκη, που θα τα βρούμε? Δηλαδή παραμύθι στο παραμύθι. Δεν μπορώ να ξέρω ποιος είναι ο Α και ο Β. Δηλαδή από το 1992 ασχολούμε. Μισό λεπτό, κύριε Σεραφημόπουλε. Δηλαδή, σας. Για να μπορέσουν αύριο να μπορέσουν να προσφέρουν στην κοινωνία και να είναι ισότιμοι. Κύριε Σεραφημόπουλε. Δεν φτάνει πια. Ωραία. Κύριε Σεραφημόπουλε, η τελευταία ερώτησή μου. Δηλαδή, μέχρι σήμερα,
πριν σας πούνε ότι πάτε, να μπει οριστικά η απόφαση στην τελευταία συνάντηση που είδα ότι υπήρχαν και φωτογραφίες κλπ. Ναι, ναι, ναι. Οι οποίες βγήκαν στη δημοσιότητα. Εδώ και ένα χρόνο σας έλεγαν για την ένταξη στον κοινωνικό ιστό του κάθε ενός από εσάς μεμονωμένα μέσα σε αυτόν, όχι ως φυλές και μάλιστα με κάποια αλφα επιδότηση από το κράτος, από την Ευρωπαϊκή ναι, ναι. Ένωση. Ακριβώς. Από πού? Δεν ξέρω, κυρία Βουλγεράκη, αυτοί μας λέγανε θα το κανονίσουμε αυτό για 50-60 οικογένειες που έχουν δώσει οικονομίες μια ζωή και έχουν φτιάξει ένα σπιτάκι. Θα δούμε τι θα κάνουμε και για αυτούς και να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους άλλους που είναι στις παράγκες. Τα λέω πολύ γρήγορα αυτά, κυρία Βουλγεράκη, αν θέλετε να ξεκαθαρίσουμε αυτό το θέμα, να κάνετε μια εκπομπή, να είμαι εκεί, να βάλουμε τα πράγματα στη σειρά. Να το κάνουμε, κύριε Σεραφημόπουλε. Να λύσουμε το πρόβλημα αυτό των αιώνιων χρόνων. Δηλαδή, να κάνουμε αυτό, κύριε Σεραφημόπουλε. Και με επιδότηση για 50 με 60 οικογένειες για να μπορέσετε να σταθείτε στα πόδια σας, για να μπορέσετε να ενταχθείτε στον κοινωνικό ιστό. Αλλά την τελευταία φορά σας είπαν ότι αυτό δεν γίνεται. Να το βρούμε, λέει, εμείς θα διαπραγματευτούμε με τον Α, με τον Β. Ποιος είναι ο Α ή ο Β, το ελληνικό κράτος? Ποιος είναι ο Α και ο Β? Ο ΑΒ, δεν θέλω, κυρία Βουλγεράκη, να αναφερθώ σε ονόματα τώρα. Γιατί... Μα εγώ δεν θέλω ονόματα, να μου πείτε, είναι το ελληνικό κράτος, είναι η δημοτική αρχή, ποιος είναι? Είναι οι τοπικοί άρχοντες, κυρία Βουλγεράκη. Με τους πολιτικούς άρχοντες. Ναι. Μάλιστα. Με τους δημοτικούς άρχοντες. Με τους δημοτικούς άρχοντες, μάλιστα. Μάλιστα. Ωραία, εντάξει, εγώ κρατάω αυτή την παρατήρησή σας και λοιπά. Από την αρχή του χρόνου θα τα ξαναπούμε, γιατί υπάρχει και νέα δημοτική αρχή. Και θέλω να σας ενημερώσω και, κυρία Βουλγεράκη, ότι μας έχουν καλέσει τις 27 του μηνός για ένα δημοτικό συμβούλιο. Εμείς θα καταθέσουμε και τις ενστάσεις μας εγγράφως και υπογεγραμμένες από όλο τον καταβλισμό. Από εκεί και πέρα, τι να πω. Μάλιστα. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες, κύριε Σεραφημόπουλε. Να είστε καλά και καλή δύναμη. Ναι, και θα τα ξαναπούμε από την αρχή του χρόνου, έτσι ώστε να έχουμε νεότερες πληροφορίες. Πολύ ευχαρίστω. Θέλω να ελπίσω, κυρία Βουλγεράκη, στο καινούριο Δημοτική Αρχή, στο καινούριο Δήμαρχο, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος άξιος, τον έχω γνωρίσει εδώ και 20 χρόνια. Νομίζω ότι θα μπορέσει να βοηθήσει αυτή την κατάσταση που υπάρχει εδώ και 40 χρόνια και να δοθεί. Τουλάχιστον στα παιδιά μας που πάνε σχολείο, που μπορέσουμε να το βοηθήσουμε, αυτό το δώρο, το φως του Θεού. Τι άλλο να πω. Καλή σας ημέρα. Καλά Χριστούγεννα. Καλή σας ημέρα, κυρία Βουλγεράκη. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.